Η επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 285, κάθετος 24 Δεκάτου του 23, του βουλευτή Χανιών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κυρίου Παύλου Πολάκη, προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Απαράδεκτη η απόφαση για το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ σε Κάντανο και Μουριές». Κύριε Πολάκη, έχετε το λόγο. Θα απαντήσει στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, σήμερα με φέρνει εδώ ένα άσχημο καθήκον. Και είναι άσχημο καθήκον γιατί σε έναν ιστορικό τόπο καταρχήν, όπως είναι η Κάντανος, την ξέρετε την περιοχή μας, κατάγεστε από τα Χανιά, η διοίκηση των ΕΛΤΑ, ο Διευθύνων Σύμβουλος ο κύριος Κλίκας, αυτός που πήρε την θέση του αποπευθέντος κυρίου Κωνσταντόπουλου τον Οκτώβριο του 22, όταν αποκαλύψαμε τις σκανδαλώδεις αναθέσεις των ΕΛΤΑ στον πρώην βουλευτή σας, τον κύριο Πάτσι. Αυτός λοιπόν ο κύριος Κλίκας υπέγραψε δύο αποφάσεις και έκλεισε το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Κάντανο και το κατάστημα των ΕΛΤΑ στις Μουρνιές. Η Κάντανος είναι μια ορεινή και δυσπρόσιτη περιοχή, μια ιστορική περιοχή, που την κάψαν οι Γερμανοί και βάλαγε την ταμπέλα, που την ξαναχτίσαν οι κάτοικοι με το αίμα της καρδιάς των, που χτίστηκαν μια σειρά από υποδομές και οι οποίες δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κλείνουν μία-μία. Και εδώ δίνεται και μια χαριστική βολή. Αυτό το ταχυδρομείο εξυπηρετούσε 18 συνοικισμούς της Καντάνου, 32 συνοικισμούς στο Κακοδίκι, 18 συνοικισμούς στα Πλεμενιανά και άλλους μια δεκαριά γύρω-γύρω συνοικισμούς. Συνοικισμούς με γερόντους ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορούν να κινηθούν και από ταχυδρομικός διανομέας τους πήγαινε τη σύνταξη, πλήρωνε τους λογαριασμούς τους, έκανε διάφορες δουλειές για αυτούς και ήταν πραγματικά μια κοινωνική προσφορά για τον τόπο. Το άλλο κατάστημα που κλείσατε είναι στις Μουρνιές. Είναι δίπλα στο νοσοκομείο Χανίων. Ένα κατάστημα κατεξοχήν κερδοφόρο, το οποίο το χρησιμοποιούσαν και πολλοί Χανιώτες λόγω του προβλήματος στάθμευσης που υπήρχε για να πηγαίνουν εκεί και να εξυπηρετούνται. Με παραπάνω προσωπικό κτλ. Με μια απόφαση λοιπόν τα κλείνει. Και εγώ τώρα ρωτάω κάποια πράγματα. Πρώτον, με ποια μελέτη τα κλείνει. Δεύτερον, δεν παίρνει 35 εκατομμύρια το χρόνο τα ΕΛΤΑ για την καθολική υπηρεσία, δηλαδή για να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ταχυδρομικής διανομής σε απομακρυσμένες περιοχές. Γιατί τα παίρνει τα λεφτά αυτά. 35 εκατομμύρια παίρνει το χρόνο. Έτσι. Τρίτον, το 2020 τα ΕΛΤΑ πήρανε σχεδόν 300 εκατομμύρια ευρώ. 140 εκατομμύρια για την εθελουσία, 100 εκατομμύρια για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και 35 για την καθολική υπηρεσία. Μαθαίνω ότι ο κύριος Κλίκας, ο διευθύνων σύμβουλος που έχετε διορίσει, έχει καλέσει ορκωτούς λογιστές. Γιατί χάνονται 100 εκατομμύρια. Πού πήγανε. 100 εκατομμύρια, 100 τουλάχιστον, δεν ξέρουν πού έχουν πάει. Και το ΕΛΤΑ, ναι, έτσι είναι ακριβώς. 100 εκατομμύρια, δεν ξέρουν, δεν γράφουν τίποτα τα μέσα βέβαια, έτσι. Προφυλάσσουμε τα ΜΜΕ. Και δεν ξέρουμε πού έχουν πάει. Δηλαδή, δώσατε αυτά τα χρήματα για να εξυγειανθούν και αυτή τη στιγμή φτάνουμε κάποια χρόνια μετά και κλείνει 41 καταστήματα. Θέλω να παρεμβείτε και να ξανανοίξουν τα καταστήματα, κύριε Κυρανάκη. Διότι και κερδοφόρα είναι και τεράστια κοινωνική προσφορά κάνουν και μη μου χρησιμοποιήσετε, το λέω εκ των προτέρων και κλείνω με αυτό για να πούμε και τα υπόλοιπα μετά. Μη μου χρησιμοποιήσετε το επιχείρημα ότι μπήκανε στο Ταμείο Αξιοποίησης Εθνικής Περιουσίας τα ΕΛΤΑ επί ΣΥΡΙΖΑ. Μπήκαν. Τότε δεν κλείσαν καταστήματα. Υπήρξαν και τότε κάποιες σκέψεις και δεν κλείσαν καταστήματα. Και θέλω να παρεμβείτε για να μην κλείσουν, διότι τα ΕΛΤΑ επιτελούν κοινωνική προσφορά. Και επειδή επιτελούν κοινωνική προσφορά και επειδή το Ταμείο Αξιοποίησης είναι για να αξιοποιήσει την περιουσία, για να την ξεπουλήσει, θέλω επίσης να δείτε για ποιο λόγο από το Ταμείο Ανάκαμψης μια σειρά από, πώς τους λένε, επιχειρήσεις με courier δανειοδοτούνται αφιδώς. Για ποιο λόγο? Για να καλύψουν το κενό που αφήνουν τα ΕΛΤΑ μέσα από το κλείσιμο των καταστημάτων τους. Περιμένω την αρχική σας απάντηση και θα επανέλθω για τα περαιτέρω.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Κυρανάκης, για την απάντησή του. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, μοιράζομαι την στεναχώρια σας για τα δύο αυτά καταστήματα στους όμορφους αυτούς τόπους, όπως αναφέρατε. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για το πλαίσιο της συζήτησής μας. Έχει σήμερα ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διοικητική, οικονομική, επιχειρηματική απόφαση των ΕΛΤΑ? Όχι. Γιατί δεν έχει αρμοδιότητα σήμερα το Υπουργείο μας? Διότι 1η-1η-18, όπως ήδη είπατε, με δική σας απόφαση, της δικής σας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το 100% των μετοχών, όχι το 40, όχι το 50, όχι το 60, το 100% των μετοχών των ΕΛΤΑ πέρασε στο υπερταμείο. Το οποίο εν μέρη, με δική σας απόφαση επίσης, έχει ξένο έλεγχο. Άρα λοιπόν έρχεστε και κάνετε μία ερώτηση στην κυβέρνηση, όταν εσείς έχετε αφαιρέσει από την κυβέρνηση και από κάθε επόμενη κυβέρνηση οποιοδήποτε ρόλο σε αυτές τις επιχειρηματικές αποφάσεις. Έρχεστε και μας λέτε, μάλιστα στη γραπτή σας ερώτηση, διαβάζω εδώ, μας λέτε ότι είναι απόφαση της κυβέρνησης το κλείσιμο των καταστημάτων. Λέτε, η ευνίδια και χωρίς καμία αιτιολογία απόφαση κυβέρνησής σας επιβεβαιώνει για μία ακόμη μία φορά στρόχο προσήλωση, ναι. Μα τη διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν την διορίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριε Πολάκη. Ούτε λογοδοτούν σε εμάς τα ΕΛΤΑ και οικονομικές καταστάσεις, ούτε λογοδοτούν για επιχειρηματικές αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή ζήτησα τα στοιχεία, μιας και αναφέρεται ότι είναι κερδοφόρα, βλέπω εδώ από την απάντησή τους, για την οποία ξαναλέω, δεν έχουμε εμείς, δεν λογοδοτούν σε εμάς για επιχειρηματικές αποφάσεις, ούτε για οικονομικές καταστάσεις. Μας απάντησαν, και σας παραπέμπω σε αυτούς, στη δική τους διοίκηση, ότι το έλλειμμα στις Μουρνιές, της οποίας το κατάστημα, των οποίων το κατάστημα αναφέρεται ως κερδοφόρο, το έλλειμμα είναι σχεδόν 40.000 ευρώ. Άρα δεν είναι κερδοφόρο. Και υπάρχει και μία... Και υπάρχει έλλειμμα, σας λέω, είναι ζημιογόνο. Είναι ζημιογόνο. Δεν έχουμε τα συνολικά στοιχεία, γιατί δεν τα δίνουν σε εμάς. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι. Ζητήσαμε όμως τα στοιχεία για να απαντήσω τεκμηριωμένα στην απάντησή σας. Σας παραπέμπω σε αυτούς και αν όντως είναι κερδοφόρο, να επιμείνετε. Εγώ μαζί σας είμαι. Να επιμείνετε. Αλλά εδώ μας λένε ότι είναι ζημιογόνο κατά 40.000 ευρώ. Λέτε τώρα ότι η καθολική υπηρεσία, για την οποία όντως έχουμε αρμοδιότητα, είναι 35 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι 35 εκατομμύρια ευρώ. Το ταχυδρομικό έργο κάθε χρόνο, καλός ή κακός, πέφτει, διότι ο κόσμος χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία, χρησιμοποιεί άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Φέτος, για παράδειγμα, η προκαταβολή, και εκεί θα μείνει λογικά, για την καθολική υπηρεσία είναι 13 εκατομμύρια ευρώ. Όντως, πριν από αρκετά χρόνια, μπορεί κάποια στιγμή να ήταν 35 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2023 είναι 13 εκατομμύρια ευρώ. Όχι 35, 13 εκατομμύρια ευρώ. Λέτε λοιπόν ότι λαμβάνω όλα αυτά τα χρήματα τα οποία, όταν η κυβέρνηση 2019 έδωσε, σας θυμίζω ότι ήταν μαζεμένη η καθολική υπηρεσία πολλών ετών. Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτή η καθολική υπηρεσία? Για να μην ανησυχούν και οι κάτοικοι ότι, για παράδειγμα, ο ταχυδρόμος δεν θα φτάνει στο σπίτι να τους δώσει τη σύνταξή τους και να κάνει τις άλλες δουλειές, όπως σωστά είπατε. Περιλαμβάνει ότι είτε στέλνεις ένα γράμμα στην Αθήνα, είτε το στέλνεις στο Καστελόριζο, είτε στις Μουρνιές, η τιμή είναι ακριβώς η ίδια. Τα γράμματα, αν κάποιοι τα στέλνουν, θα συνεχίσουν να πηγαίνουν με το κόστος αυτό το οποίο αποζημιώνεται από την καθολική υπηρεσία. Άρα λοιπόν οι ταχυδρόμοι θα συνεχίσουν να πηγαίνουν, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να κάνουν το έργο τους και να πηγαίνουν και να εξυπηρετούν τους συνταξιούχους με τη σύνταξή τους ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Αυτό σημαίνει καθολική υπηρεσία. Όταν ένα κατάστημα είναι ζημιογόνο, ο φορολογούμενος πλέον, και σωστά κατά τη γνώμη μου, δεν πληρώνει αυτές τις ζημιές. Αν θέλετε ο φορολογούμενος να πληρώνει αυτές τις ζημιές, πρέπει να το πείτε ευθέως. Θα επανέλθω σε δευτερολογία. Κύριε Πολάκη, έχετε το λόγο για 3 λεπτά.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ακούστε, κύριε Κυριανάκη. Εκεί που στέκεις έστεκα και εκεί που στέκω θα ξανάρθεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει παρέμβαση η κυβέρνηση στη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Άλλωστε, εσείς διορίσατε και τον Σκλίκα, όπως είχατε διορίσει και τον Κωνσταντόπουλο. Διά της διοίκησης του υπερταμείου, η οποία ελέγχεται από την κυβέρνηση. Ακούστε με τώρα. Να μην πληρώνει ο φορολογούμενος, λοιπόν, ένα ελληματικό κατάστημα. Έτσι, να μην πληρώνει. Πώς γίνεται ελληματικό το κατάστημα? Και εγώ σας καλώ να παρέμβετε δια του πολιτικού σας ρόλου ως υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης με βάση τα στοιχεία τα οποία θα ξανακαταθέσω τώρα εδώ. Γιατί πώς στάσαμε να είναι ελληματικά τα ΕΛΤΑ? Κοιτάξτε, τα ΕΛΤΑ έδωσαν την περίοδο που δίναμε 534 στους εργαζόμενους 1.019.222 ευρώ στον κύριο Πάτσι για νομικές υπηρεσίες. 42.467 ευρώ το μήνα. Όλα είναι εδώ. Όλα είναι εδώ. Έτσι. 42.967 νομικές υπηρεσίες. Αέρα πατέρα λεφτά δηλαδή. Έτσι. Τσέπη. Δεύτερο. Την κυρία Πιτσίκα την ξέρετε? Η κυρία Πιτσίκα είναι διορισμένη στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι από τα στελέχη τα οποία επιλέγουν τα στελέχη του δημοσίου τομέα που προτείνουν στον Υπουργό. Αυτή η κυρία Πιτσίκα, λοιπόν, Ρεβέκα Πιτσίκα, έχει πάρει από τα ΕΛΤΑ με απευθείας ανάθεση η εταιρεία της, προσέξτε, 287.000 ευρώ για να βοηθήσει τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να επιλέξει 56 έως 70 συμβούλους εξωτερικούς συνεργάτες. Δηλαδή, κύριε Κυριανάκη, κύριε Υφυπουργέ, δεν μπορούμε να καλύψουμε το κατάστημα της Καντάνου, το οποίο έχει κόστη με το μισθό του εργαζόμενου 15.000 ευρώ το χρόνο, 200 ευρώ τον νίκη και άλλο ένα 100, να σου πω εγώ, τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, το νερό και το τηλέφωνο. 15.000 ευρώ το χρόνο και μπορούμε να δώσουμε 287.000 στην κυρία Πιτσίκα για να μας συμβουλέψει τι στελέχη κοράκια θα πάρουμε να παίρνουν 5 και 7.000 ευρώ το μήνα. Ή το πιο χοντρό απ' όλα. Γιατί αυτό είναι το πιο χοντρό απ' όλα. Για τον κύριο, για την Όνεξ και τον κύριο, πώς τον είπαμε, Ξενόκοστα, ξέρετε. Ξέρετε ότι αυτός ο κύριος παίρνει 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τα ΕΛΤΑ. 50! Κάθε χρόνο! 50! Από τα οποία τα 25 τα βάζει στην τσέπη του, στην τσέπη του, και μετά άλλα 25 νοικιάζει υπεργολάβους για να βρούνε, για να διορίσουν εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ. Κάνει το μεσάζοντα. Όταν εμείς αναγκαστήκαμε να τον χρησιμοποιήσουμε αυτόν εδώ, ήταν εκεί που συνταξιοδοτούνταν κανένας και δεν μπορούσαμε, είχαμε τη φραγή των διορισμών, για να βάλουμε ένα-δύο ανθρώπους για να καλύψουμε και να μην κλείσουν καταστήματα. Εδώ τώρα έχουν χωρίσει το σύνολο της δραστηριότητας των ΕΛΤΑ και του διορισμού σε αυτόν τον κύριο, ο οποίος εισπράττει 50 εκατομμύρια το χρόνο, τα 25 τσέπη και μετά άλλα 25 βρίσκει άλλους ενδιάμεσους εργολάβους για να παίρνει με 650 ευρώ και 70 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ. Αν όλα τα χρήματα αυτά αξιοποιούνταν, θα μπορούσαν τα ΕΛΤΑ να έχουν 1.150 εργαζόμενους. Εκεί πάντα λεφτά. Να πείτε λοιπόν στη διοίκηση και τον κύριο Σκλίκα, όπως και στον κύριο Κωνσταντόπουλο που έκανε το μεγάλο όργιο και με τον Μπάτσι και με την Πιτσίκα και με αυτές τις συμβάσεις με την Όνεξ που συνεχίζονται και τώρα ψάχνει ο κύριος Κλίκας που πήγαν τα 100 εκατομμύρια. Να, εδώ τα 100 εκατομμύρια. Να μην κλείνουν καταστήματα τα οποία προσφέρουν κοινωνικά ωφέλιμες υπηρεσίες και κρατάνε ζωντανούς απομακρυσμένους τόπους, αλλά να κόψουν το βήχα και τη μάσα σε αυτούς τους κορακοζόητους, σε αυτά τα golden boys, τα οποία αυτά είναι που πετάξανε και ρίξανε έξω τα ΕΛΤΑ. Αυτό πρέπει να κάνετε, κύριε Υφυπουργέ, ως πολιτικός προϊστάμενος εδώ πέρα. Να τους πείτε, παιδιά, μην ξοδεύετε αυτά τα χρήματα εκεί. Μην μου λέτε εμένα τώρα ότι δεν μπορείτε να παρέμβετε. Υπήρχαν σκέψεις και παλιότερα για κάποια καταστήματα. Και δεν κλείσανε. Δεν κλείσανε και τότε, στο Ταμείο Αξιοποίησης ήταν. Δεν κλείσανε. Τώρα γιατί πρέπει να κλείσουμε? Για να αφήσουμε χώρο στην ACS, στην Box Now και δεν δε συμμαζεύεται και στις υπόλοιπες εταιρείες? Γιατί αυτό θα γίνει τελικά. Αυτό γίνεται τελικά. Και βέβαια
να δείτε, γιατί θα ξαναεπανέλθω με ερώτηση, πού πήγαν τα λεφτά, τα 100 εκατομμύρια που ψάχνει ο Σκλήκας. Από τα 280 που πήραν τέτοιο. Και με τα 13 εκατομμύρια φτάνει. Σας είπα ποιο είναι το κόστος στην Κάνανο. Έτσι. Σας είπα ποιο είναι. 15.000 κάρτες το χρόνο είναι μαζί με τον εργαζόμενο. Μην μου λέτε τώρα ότι δεν φτάνουν με τα 13 εκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κυρονάκη, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πολάκη, ο λόγος που δεν έχω δικαίωμα να παρέμβω είστε εσείς. Ο λόγος που δεν έχει δικαίωμα η κυβέρνηση, εκπροσωπώντας τον ελληνικό λαό, εκπροσωπώντας τις τοπικές κοινωνίες να παρέμβουμε, είστε εσείς και η κυβέρνησή σας. Εσείς αφαιρέσατε το δικαίωμα της εκάστοτες κυβέρνησης να παρέμβει σε τέτοιες αποφάσεις. Μην με διακόπτετε. Θέλω να είστε ψύχρεμος, μην με διακόπτετε. Θέλω να είστε ψύχρεμος. Λοιπόν, είπατε επίσης ότι καλά, εντάξει, το βάλαμε στο υπερταμείο, αλλά τουλάχιστον επί ημερών μας δεν έκλεισαν καταστήματα. Έτσι δεν είπατε? Έχω λοιπόν εδώ, κύριε Πολάκη, μία λίστα με όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, 70 καταστήματα τα οποία κλείσανε επί δική σας κυβέρνησης. 70 καταστήματα. 70 καταστήματα των ΕΛΤΑ έκλεισαν επί δική σας κυβέρνησης, κύριε Πολάκη. Δεν σας είχα ακούσει τότε να φωνάζετε, να κάνετε ερωτήσεις στη δική σας κυβέρνηση για ποιο λόγο κλείνουν αυτά τα καταστήματα. Τότε ήσασταν σιωπηλός. Έχω εδώ λοιπόν τις ημερομηνίες από το 2015, 16, 17, 18, 19, 70 καταστήματα. Και θα ήθελα, παρακαλώ, να καταθέσω αυτά τα κλεισίματα στα πρακτικά. Τότε, κύριε Πολάκη, ήσασταν σιωπηλός. Τότε ήσασταν σιωπηλός. Σας λέω, 16, 15, 16, 17, 18, 19. Ποιος κυβέρνησε τότε? Ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Λοιπόν, εδώ είναι τα καταστήματα. Παρακαλώ στα πρακτικά να τα μελετήσει με την ησυχία του κύριος Πολάκης. Και επειδή πιστεύετε ότι μπορείτε άλλα να λέτε στην κυβέρνηση όταν είστε κυβέρνηση και άλλα στην αντιπολίτευση, ο συνάδελφός σας, ο κύριος Παπάς, αρμόδιος υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης τότε και αρμόδιος για την ταχυδρομική υπηρεσία, έχω εδώ μία σειρά από απαντήσεις του. 6 Τετάρτου 17 στην κυρία Κεφαλίδου, 6 Τετάρτου 17 στον κύριο Κυριαζίδη, 25 Τετάρτου 17 στον κύριο Γκιώκα, τον κύριο Λαμπρούλη, την κυρία Κανέλη, 7 Τρίτου 19 στον κύριο Γρέγο, 7 Τρίτου 19 στον κύριο Καραγκούνη. Εδώ είναι όλες οι απαντήσεις. Ξέρετε, λέει ο κύριος Παπάς. Λέει, δεν είμαι αρμόδιος. Απλά είναι ειλικρινής ο κύριος Παπάς και παραδέχεται ότι δεν είναι αρμόδιος, επειδή η δική του κυβέρνηση αφαίρεσε αυτή την αρμοδιότητα από τη δική του κυβέρνηση για να παρέμβει στα ΕΛΤΑ. Άρα λοιπόν, μη μου λέτε να παρέμβω όταν εσείς με δική σας ψήφο και δική σας υπογραφή, γιατί ήσασταν υπουργός τότε και πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο αυτή η απόφαση. Μη μου λέτε να παρέμβω όταν εσείς μας αφαιρέσατε το δικαίωμα. Ευχαριστώ πολύ.